συμβούλιο. Όχι, αλλά χρωστάω συνταγές. Στην επόμενη σεζόν όμως. Στην επόμενη σεζόν θα έχει περάσει ο καιρός και θα έχουμε ξεχαστεί. Θα τα γράψω κάποια στιγμή. Μου αφήνει υπονοούμενα για την επόμενη σεζόν. Για, εννοώ για, για, την, για τώρα εδώ. Εννοώ για τη μαμά σου. Παιδί μου, εγώ εδώ ριζωμένος είμαι. Δες εδώ. Έχω τις σημειώσεις μου, τα βιβλία μου, το κινητό μου, τα πάντα εδώ. Τώρα αυτό γιατί μου το είπες. Το πρωινό μου. Ναι, γιατί μου το είπες. Εννοώ ότι. Τα μάτια θα με κοιτάς. Εγώ διαβάζω μάτια. Του χρόνου, αγάπη μου. Ναι. Του χρόνου. Θα έρθει η μαμά σου εδώ Χριστούγεννα. Και θα μου πει εδώ συνταγές για. Καλά. Και δεν θα τη δώσει. Μα και φέτος ήρθε και εγώ ήμουν εδώ πέρα που ήρθε. Δεν προλάβαινα. Και τη δώσω υπόσχομαι, θα τα γράψω στον υπολογιστή. Τον Οκτώβριο που θα είμαστε χαλαροί πάνω που θα έχουμε ξεκινήσει. Α, Οκτώβριο θα ξεκινήσει του χρόνου. Κάθε χρόνο. 1η Οκτώβριο, 30 Σεπτέμβριο, εκεί βγαίνουν όλες οι εκπομπές, όχι μόνο εμείς. Λοιπόν, να είμαστε καλά και θα είμαστε εδώ πέρα όλοι καλά, μαζί. Καλά, εσύ κράτα και τη σημερινή ημέρα αρχείο. Ναι. Τι, όχι, έχω... Γρήγορα, για τα βιντεάκια είναι χρήσιμα αυτά. Όχι, τέλειωσα, λοιπόν, κάνω μια επανήθευση. Παιδιά, 30 λεπτά στο φούρνο, εντάξει, σκεπάζουμε, το ρίξουμε βέβαια καπάκι. Για να φάνε και τα παιδιά μετά, γιατί εδώ το ισχυώσαμε αυτό. Μπρε, θα κάτσω εδώ και θα μαγειρέψω. Δεν πάω πουθενά, μη στεναχωριέστε. Παιδιά, πολύ ωραία. Και το μεγάλο μυστικό για μένα είναι ότι αφήνουμε το φαγητό αυτό μετά τα 30 λεπτά που θα βράσει στο φούρνο, στους 250 βαθμούς στο φουλ, 10 λεπτά πάνω στη σχάρα, εκεί στο ξύλο, να ησυχάσει. Ποτέ δεν σερβίρουμε τα γιουβέτσια καυτά από το φούρνο στο πιάτο. Ακόμα δεν έχουν γίνει πάρα ένα. Πολύ το ξύνο λεμονιού που έχει βάλει από πάνω. Ναι, ρε, σου λέω, σε μερικά πιάτα ταιριάζει πάρα πολύ. Μα εδώ τώρα δεν το φαντάζει ότι ταιριάζει, δεν το βάζα ποτέ. Πώς ήρθε. Πώς μου ήρθε, αφού λεμονάτο είναι. Δεν είναι λεμονάτο. Είναι λεμόνο ντοματάτο. Στο ντοματάτο δεν βάζεις ξύσμα λεμονιού. Εδώ όμως τι πάει. Θα δοκιμάσω κι εγώ λίγο. Δοκίμασε, μωρέ Βασίλη. Δοκίμασε, σήμερα με πίκρανε η μάνα μου πρωί-πρωί. Τι σου είπε. Πάω αύριο Θεσσαλονίκη και μου λένε σου ετοιμάσω και μιστά. Και λέω, όχι μωρέ, της λέω, ξέρεις τι, ψιλοπροσέχω. Δεν είπα κάνω δίαιτα, δεν λέω χαζομάρες. Και μου λέει, δεν το βλέπω. Και ήμουν στο κέντρο της Αθήνας με το κινητό έτσι. Οι μανάδες έχουν δύο θέματα, τα ζω κι εγώ με τη μάνα μου. Ναι, για πες. Μαμά, ευχαριστώ πάρα πολύ. Όταν δεν τρως και είσαι κανονικός και προς τα δύο, δεν είσαι καλά. Δεν τη βγάζεις, δεν είσαι. Φάει. Δεν είσαι καλά, φάει. Μόλις πάρεις τα 2-3 κιλά, μη σου πω και 4, μη σου πω και 5 αρχίζουν. Πας να φας. Τι! Ας το καπάς, το λέμε. Δεν κάνει. Γίνεις και στην τηλεόραση. Δηλαδή, μην αφήνεις τον εαυτό σου τώρα. Σε αυτή την ηλικία, ποια ηλικία της λέω. Μου λέει, θα μιλάω για τη δικιά σου. Άλλο η δικιά μου. Λέω, τώρα πια δεν έχει σημασία. Εκείνη την ημέρα δεν έχει. Την επόμενη μέρα. Θα έρθει και να μου πει, πάλι έλεγε για την ηλικία μου στην τηλεόραση. Δεν σου έχω πει εμένα να μην λε την ηλικία μου. Τι ζω, θα με τρελάνε, τελείωσε. Μία από τα ίδια. Όλες οι μάνες είναι ίδιες. Λοιπόν, παιδί μου, το φαΐ σου δεν υπάρχει. Μαμά, μην κάνεις γεμιστά αύριο. Θα φάω.